Ο Μακρυγιάννης είναι ίσως μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη οι πιο γνωστοί ήρωες της Επανάστασης. Αν δούμε καθαρά τα στρατιωτικά κατορθώματα και τα επιτεύγματα στο πεδίο της μάχης, δεν νομίζω ότι είναι εφάμιλος των δύο ο Μακρυγιάννης. Ναι. Σίγουρα ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, όπως και κατά θάλασσα ο Κανάρης ή ο Μιαούλης, προσέφεραν πολλά περισσότερα. Προσέφεραν πολύ περισσότερα. Έτσι, μπορώ να πω και να συμφωνήσω με τους περισσότερους που έχουν ασχοληθεί με τον άνδρα μέχρι τώρα, με τον άνδρα αυτό μέχρι τώρα, ότι μας είναι πάρα πολύ γνωστός, τόσο γνωστός, εξαιτίας των περίφημων απομνημονευμάτων. Περισσότερο δηλαδή ο ήρωας, ο αγωνιστής αυτός, είναι γνωστός για την συγγραφική του δουλειά, και σαν λογοτέχνης θα μπορούσαμε να πούμε, παρά ως αγωνιστής του 21, και μάλιστα αυτό γίνεται ακόμη πιο περίεργο από τη στιγμή που ήταν αγράμματος. Δηλαδή έγραψε τα απομνημονεύματα αυτοδίδακτος, μαθαίνοντας όσο μπορούσε ο ίδιος την ελληνική γλώσσα στο γραπτό, στο γραπτό της, έτσι, στη γραπτή της χρήση, και μας έδωσε ένα κείμενο που επενέθηκε πάρα πολύ από πολλούς σημαντικούς Έλληνες. Και ειδικά, θα το πω αυτό προκαταρκτικά και θα ασχοληθούμε αργότερα πιο πολύ, από τη γενιά του 30, τους λογοτέχνες αυτούς τους περίφημους της γενιάς του 30, με κυριότερο τον Γιώργο Σεφέρη, τον νομπελίστα ποιητή μας. Και έτσι έχουμε την ιδέα αυτή και την εικόνα αυτή για τον Μακρυγιάννη σήμερα. Περισσότερο από το κείμενο. Παρά το ότι ήταν αγράμματος, το ότι ετόλμησε να καταγράψει εντυπώσεις που νομίζω ότι είναι αληθείς. Μπορεί καθ' υπερβολή μερικά πράγματα, αλλά και αυτό έχει τη χάρη του και την ομορφιά του έστω. Και ο τρόπος και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί και το τι αναφέρει. Από όσα θα πούμε σήμερα, θα φανεί ότι ο Μακρυγιάννης οπωσδήποτε υπήρξε μια εξαιρετική προσωπικότητα, με πολλά προσόντα. Είχε και τις σκοτεινές του πλευρές, τις οποίες θα αναφερθώ. Πρέπει να πω επίσης, αυτό που υπονόησες να το κάνουμε πιο σαφές και για τους ακροατές μας, ότι ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η προσπάθειά του σε ηλικία 32 ετών να ασχοληθεί με την εκμάθηση στην ουσία της ελληνικής γλώσσας, εντελώς αγράμματος ήταν, και να γράψει και μάλιστα πολυσέλιδα απομνημονεύματα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο έργο. Ναι. Επίσης, να θυμίσω στους ακροατές, ή μάλλον να κάνω γνωστό, γιατί δεν είναι τόσο γνωστό όσο το άλλο, ότι έχει βρεθεί και άλλο ένα χειρόγραφο του Μακρυγιάννη, το οποίο έχει δημοσιευθεί πολύ αργότερα από τα απομνημονεύματα, πάλι σε στυλ απομνημονευματικό, τα περίφημα Οράματα και Θάματα, το οποίο επίσης έδωσε πολλές λαβές για συζήτηση, για την προσωπικότητά του.